Αγαπητοί συνάδελφοι σε Κύπρο και Ελλάδα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό σεμινάριο. Ονομάζομαι Χρήστος Πέτρου, είμαι αναπληρωτής καθηγητής και συντονιστής του προγράμματος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δεδομένου ότι τα φαρμακεία είναι συχνά το πρώτο σημείο επαφής με το σύστημα υγείας και με στόχο την επιστημονική ενημέρωση των φαρμακοποιών σχετικά με το σημαντικό ρόλο τους στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, το πρόγραμμα φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, συναισθανόμενο την αποστολή της ακαδημαϊκής κοινότητας να συνεισφέρει στην έγκυρη και ορθολογική επιστημονική ενημέρωση, έχει ετοιμάσει αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο που θα δείτε σε λίγο. Το σεμινάριο θα είναι διαθέσιμο από το κανάλι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο YouTube, ενώ μαζί θα είναι διαθέσιμο και επιπλέον βοηθητικό υλικό για την παρασκευή αντισηπτικών στο φαρμακείο. Μαζί με την παρούσα ενημέρωση, το πρόγραμμα φαρμακευτικής έχει ετοιμάσει ενημερωτική αφίσα και υλικό, το οποίο σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο διανεμήθηκε σε όλα τα φαρμακεία. Οι πληροφορίες που θα δοθούν στηρίζονται σε έγκυρα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί είτε στη βιβλιογραφία ή έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φαρμακευτικής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ινστιτούτο Robert Koch στη Γερμανία, το Public Health England, καθώς και τα Centers for Disease Control and Prevention είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την παραγωγή του σεμιναρίου έχουν εργαστεί μέλη ΔΕΠ του Προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τα οποία φαίνονται στη διαφάνεια αυτή. Ως συντονιστής του προγράμματος, τους ευχαριστώ και δημόσια για τη δουλειά που έχουν κάνει. Στο σημερινό σεμινάριο θα μιλήσουν και θα καλύψουν τα θέματα με τη σειρά ομιλών και στη συνέχεια οι λέκτορες Αλίκη Πελετίδη και Ελευθερία Γαλάτου. Τα περιεχόμενα του σημερινού σεμιναρίου. Τα θέματα που θα καλύψει το σεμινάριο είναι το φαρμακείο ως πηγή πληροφόρησης για τον κορονοϊό, για το επίσημο όνομα του ιού SARS-CoV-2. Θα απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον κορονοϊό, για την καλή χρήση της μάσκας, για τον τρόπο παρασκευής αντισηπτικών διαλυμάτων για τα χέρια, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, για εμβόλια και αντικά φάρμακα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν πειραματικά για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς επίσης θα συζητήσουμε και κάποιες αλήθειες και μύθους σχετικά με τον κορονοϊό. Το σεμινάριο σκοπεύει να απαντήσει σε πιθανά ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν από τους ασθενείς ή το κοινό μέσα στο φαρμακείο. Ερωτήματα του τύπου «Τι είναι ο κορονοϊός», «Πώς εξαπλώνεται», «Ποια είναι τα συμπτώματα», «Ποια είναι τα μέτρα προστασίας», «Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα», «Εάν μεταδίδεται από τα τρόφιμα ή σε νεκρές επιφάνειες», «Ποιος είναι ο φορέας του ιού, αν είναι ασυμπτωματικός», «Τι κινδυνεύουν περισσότερο» και «Πότε πρέπει κάποιος να φοράει μάσκα». Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται το χρονοδιάγραμμα τα γεγονότα από το πρώτο κρούσμα που αναφέρθηκε στην Κίνα στις 8 Δεκεμβρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου. Παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη, αλλά σε αυτό που πρέπει να σταθούμε περισσότερο είναι η μεταδοτικότητα του ιού και ο ρυθμός εξάπλωσης. Τι είναι λοιπόν η κορονοϊή? Η κορονοϊή είναι, όπως βλέπετε και στην απεικόνηση στην εικόνα αριστερά, είναι ιοί με μονόκλωνο RNA θετικής πολυκότητας. Διαθέτουν το μεγαλύτερο γονιδίωμα μεταξύ όλων των RNA ιών. Το RNA του ιού πακετάρεται, όπως βλέπουμε στην εικόνα δεξιά, μέσα σε ένα ελικοειδές καψίδιο. Στην εξωτερική πλευρά του ιού βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές πρωτεΐνες, S, τις λεγόμενες spike proteins, σαν καρφάκια στην επιφάνεια του ιού, οι οποίες και σχηματίζουν το σχήμα κορώνας από όπου και παίρνουν το όνομά τους οι ίδιες συγκεκριμένης οικογένειας. Οι πρωτεΐνες αυτές, οι οποίες αποτελούν και στόχο της έρευνας για καινούργια φάρμακα, για φάρμακα για την αντιμετώπιση αυτού του ιού, μεσολαβούν στην είσοδο του ιού στα κύτταρα ξενιστές, καθορίζουν τον τροπισμό του ιού και επίσης επάγουν την ανοσολογική αντίδραση, την ανοσολογική απόκριση. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα κλινικά συμπτώματα της λίμωξης από τον SARS-CoV-2. Η ασθένεια που προκαλεί ο ιός αυτός έχει πάρει όνομα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ονομάζεται COVID-19.
Τα βασικά συμπτώματα λοιπόν είναι πυρετός και βήχα στην πλειοψηφία των ασθενών σε ποσοστά πέραν του 5%, δυσκολία της αναπνοής περίπου στο 1 τρίτο των ασθενών, καθώς επίσης και συχνά μυϊκή πόνη. Η δε περίοδος επώασης μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων, μέχρι την έναρξη εμφάνισης των συμπτωμάτων, είναι 2 έως 14 ημέρες, ενώ η βιβλιογραφία αναφέρει ότι ο μέσος όρος, ο μέσος χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων είναι οι 6 ημέρες. Δεν αποκλείεται κάποιος να εμφανίσει τα συμπτώματα πολύ νωρίτερα ή ακόμα και στο τέλος του χρόνου που έχει οριστεί ως περίοδος επώασης στη 14η ακόμα μέρα. Η νόσος μπορεί επίσης να εμφανιστεί μόνο με ήπια συμπτώματα όπως δέκατα, βήχας, αίσθημα κακουχίας, ρινόρια, πονόλαιμος, χωρίς οποιαδήποτε άλλα προειδοποιητικά σημεία δύσπνοιας ή δυσκολίας στην αναπνοή, ενώ μπορεί να παρουσιαστούν πολύ πιο σοβαρά συμπτώματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σε μερικές περιπτώσεις πνευμονία, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, το σύνδρομο SARS, όπου πήρε και το πρώτο σημείο του ονόματός του, νεφρική ανεπάρκεια, πολυοργανική ανεπάρκεια, ακόμα και θάνατο. Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Αλίκη Πελετίδη για να αναφερθεί στο ρόλο του φαρμακοποιού στην αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Πελετίδη Αλίκη και είμαι λέκτορας φαρμακευτικής πρακτικής και κλινικής φαρμακευτικής του προγράμματος φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς επίσης είμαι και υπεύθυνη εκπαίδευσης και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος ΟΣΦΕ. Για να δούμε λοιπόν πώς το φαρμακείο μπορεί να γίνει κέντρο πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τον κορονοϊό. Το φαρμακείο είναι κέντρο ορθής παροχής πληροφοριών, διότι μπορεί να ενημερώσει και να παρέχει στο κοινό τεκμηριωμένες πληροφορίες σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες οργανισμών, όπως για παράδειγμα είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το FIP, το Public Health England και άλλες, όπως προείπε και ο Δόκτωρ Πέτρου νωρίτερα. Η ορθή πληροφόρηση είναι σημαντική και το κλειδί για να ελέγξουμε την πανδημία και επίσης για να προλάβουμε τον πανικό. Γενικότερα ο πανικός προέρχεται από τον παράλογο φόβο του άγνωστου και οδηγεί σε αβάσιμα μέτρα και συμπεριφορές και μπορεί να προκαλέσει στιγματισμό και διακρίσεις. Έτσι λοιπόν ως φαρμακοποιοί μπορούμε να ετοιμάσουμε ενημερωτικό υλικό και αφίσες τις οποίες μπορούμε να τις αναρτήσουμε στο φαρμακείο μας και να δώσουμε στο κοινό για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον κορονοϊό. Ένα παράδειγμα είναι η αφίσα που βλέπετε, την οποία έφτιαξε το πρόγραμμα φαρμακευτικής και συγκεκριμένα τα μέλη ΔΕΠ του προγράμματος, σε συνεργασία με το Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και διανεμήθηκε σε όλα τα φαρμακεία της Κύπρου. Πώς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συμβουλεύσουμε το κοινό ανάλογα με τα συμπτώματα ή μη που θα έχουν? Αν λοιπόν έρθει ένα άτομο στο φαρμακείο μας, το οποίο δεν έχει συμπτώματα κορονοϊού, όπως είναι ο βήχας, ο πυρετός ή δυσκολία στην αναπνοή, ή δεν έχει ιστορικό ταξιδιού σε πληγήσεις περιοχές ή επαφή με άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί από τον COVID-19, τότε θα πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι είναι πολύ απίθανο να μολυνθούν από τον COVID-19. Ωστόσο, θα πρέπει να παρέχουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες και συμβουλές, να επισημάνουμε τα προληπτικά μέτρα και γενικότερα να τους διαβεβαιώσουμε ότι όλα είναι καλά. Τώρα, εάν ένα άτομο έρθει στο φαρμακείο μας με συμπτώματα όπως βήχας, πυρετός ή δυσκολία στην αναπνοή, αλλά όμως δεν έχει ιστορικό ταξιδιού σε πληγήσεις περιοχές ή έχει έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19, τότε είναι απίθανο να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από αυτό τον ιό. Πάλι όμως, συνάδελφοι, θα πρέπει να επισημάνουμε τα προληπτικά μέτρα,
να παρέχουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες και συμβουλές και να διαβεβαιώσουμε το άτομο ότι όλα είναι καλά. Αν τώρα ο ασθενής ή ο πελάτης μας γενικότερα έχει πρόσφατο ταξίδι σε πληγήσεις περιοχές ή ήρθε σε επαφή με άτομα που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19, χωρίς όμως συμπτώματα, τότε θα πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να μολυνθούν από τον COVID-19. Θα πρέπει να επισημάνουμε τα προληπτικά μέτρα και να προτείνουμε στο άτομο αυτό να παραμείνει στο σπίτι για 14 ημέρες. Θα πρέπει να υπάρξει στενή παρακολούθηση των επαφών γύρω από το άτομο αυτό και να του ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων εντός 14 ημερών από την επιστροφή από το ταξίδι ή μετά από την επαφή που είχε με μολυσμένο άτομο, να επικοινωνήσει με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, αντίστοιχα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ή να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο αναφοράς. Αν τώρα το άτομο που θα έρθει στο φαρμακείο μας έχει συμπτώματα κορονοϊού, όπως ξαναλέμε βήχας, πυρετός και δυσκολία στην αναπνοή, και έχει και πρόσφατο ταξίδι σε πληγήσεις περιοχές, ή έχει έρθει σε επαφή με άτομο που έχουν προσβληθεί από τον COVID-19, τότε υπάρχει κίνδυνος μόλυσης από τον ιό. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τις αρχές για να ξεκινήσει το πρωτόκολλο φροντίδας. Να ενημερώσουμε τον ασθενή για τη διαδικασία απομόνωσης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής και θα πρέπει να επισημάνουμε τα μέτρα για να αποφευχθεί η περαιτέρω μετάδοση. Πάντα μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να παρέχουμε τεκμηριωμένες πληροφορίες και συμβουλές, είτε είναι προφορικός ή και γραπτός, και επίσης να διαβεβαιώσουμε το άτομο ότι όλα θα πάνε καλά. Συνοψίζοντας, αν λοιπόν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει και συμπτώματα και ιστορικό ταξιδιού ή έχει έρθει σε επαφή με μολυσμένο άτομο, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον ασθενή να απομονωθεί, να μην γίνει φυσικά φυσική εξέταση από εμάς και να ενημερώσουμε άμεσα τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Τα άτομα τα οποία αισθάνονται άσχημα, αλλά δεν έχουν κριτήρια που ταιριάζουν με αυτά του ιού, θα πρέπει να ενημερώνονται για να παραμείνουν στο σπίτι και να υιοθετήσουν γενικότερα τα προληπτικά μέτρα των περισσότερων αναπνευστικών λοιμόξεων. Εκτός, σημαντικό, εάν έχουμε επιδείνωση των συμπτωμάτων. Τώρα, για να δώσουμε κάποιες βασικές οδηγίες προς το κοινό κατά την επίσκεψή τους στο φαρμακείο μας. Καλό θα ήταν να τους ενημερώσουμε ότι αυτή την περίοδο λόγω της πανδημίας να αποφύγουν να επισκέπτονται το φαρμακείο μας για μετρήσεις, όπως για παράδειγμα μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Να μην υπάρχει συνωστισμός εντός του χώρου του φαρμακείου και να διατηρούν μία απόσταση τουλάχιστον 2 βημάτων από τους άλλους. Να παραμείνουν στο χώρο του φαρμακείου όσο λιγότερο γίνεται και να προστατεύσουν το στόμα και τη μύτη τους εάν βήχουν ή φτερνίζονται. Να απολυμμένουμε και εμείς ως φαρμακοποιοί αλλά και το κοινό τα χέρια μας μετά από κάθε συναλλαγή. Τώρα, για να δούμε λοιπόν κάποιες βασικές και συχνές ερωτήσεις καθώς και απαντήσεις σχετικά με τον COVID-19. Μπορεί τελικά ο COVID-19 να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο? Ναι, φυσικά και μπορεί. Ο COVID-19 προκαλεί αναπνευστική νόσο και μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, κυρίως μετά από άμεση επαφή με άτομο που νοσεί. Για παράδειγμα, μπορεί να μεταδοθεί από ένα άτομο που νοσεί μέσα σε ένα σπίτι, στο ίδιο σπίτι, ή στο χώρο εργασίας μας, ή αν επισκεφθούμε κάποιο κέντρο υγειονομικής περίθαλψης που είχε κρούσμα κορονοϊού. Πώς μεταδίδεται λοιπόν ο COVID-19? Από άτομο σε άτομο, όπως προείπαμε, με στενή επαφή που αυτό σημαίνει περίπου μέχρι και στα 2 μέτρα. Τώρα, να δούμε πώς δεν μεταδίδεται ο COVID-19. Αντικείμενα ή επιφάνειες που έχουν μολυνθεί ή εκτεθεί στον ιό, μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είναι πλέον μεταδοτικές. Αν μαγειρεύουμε καλά τα τρόφιμα και όταν τα χειριζόμαστε σωστά. Σημαντικό ότι ο ιός δεν παραμένει στον αέρα. Άρα,
Η μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από μολυσμένα άτομα από τον ιό. Έτσι λοιπόν, για να μεταφερθούν τα εν λόγω σταγονίδια από το μολυσμένο άτομο στο στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του υγιούς ατόμου, πρέπει, όπως προείπαμε, να έρθουν σε άμεση επαφή με μολυσμένο άτομο. Πώς μπορεί να νοσήσει τώρα κάποιος από τον COVID-19? Τα άτομα λοιπόν που ζουν ή έχουν ταξιδέψει σε μια περιοχή που έχει πληγή, όπως για παράδειγμα στην Κίνα, στην Ιταλία, τότε διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης. Ποιοι κινδυνεύουν λοιπόν περισσότερο από τον ιό? Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα που έχουν ήδη προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα διαβήτης, καρδιακά νοσήματα, μπορεί να εμφανίσουν σοβαρή ασθένεια λόγω του ιού. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πάρα πολλά να μάθουμε σχετικά με το COVID-19. Πώς εξαπλώνεται ο COVID-19? Όπως έχουμε πει, ο κορονοϊός αυτός είναι ιός του αναπνευστικού συστήματος, ο οποίος κυρίως εξαπλώνεται μέσω επαφής με ένα μολυσμένο άτομο, μέσω σταγονιδίων που δημιουργούνται όταν ένα άτομο, για παράδειγμα, θα βήξει ή θα φτερνιστεί, ή μέσω σταγονιδίων σάλιου ή εκρήσεις από τη μύτη. Άρα λοιπόν, το βασικό είναι να τονίσουμε ότι είναι σημαντική η διατήρηση της καλής υγιεινής του αναπνευστικού συστήματος. Για παράδειγμα, κατά το φτέρνισμα ή το βήχα, αυτό θα πρέπει να γίνεται στο εσωτερικό μέρος λυγισμένο αγκώνα ή να χρησιμοποιείται χαρτομάντιλο, το οποίο θα το απορρίπτουμε άμεσα σε ένα κλειστό κάδο. Είναι πολύ σημαντικό το πλύσιμο των χεριών τακτικά, το οποίο μπορεί να γίνει είτε με αλκοολούχο διάλειμμα καθαρισμού χεριών ή σαπούνι και νερό. Πόσο επικίνδυνος τελικά είναι ο COVID-19? Όπως και με άλλες ασθένειες του αναπνευστικού, όταν έχουμε μία λίμωξη λόγω του κορονοϊού, μπορεί να προκαλέσει ήπια συμπτώματα, όπως θα δούμε τη ρινική καταρροή, τον πονόλαιμο, βήχα ή και πυρετό. Ωστόσο, μπορεί να είναι πιο σοβαρή σε ορισμένα άτομα και μπορεί να οδηγήσει σε δυσχέρεια στην αναπνοή, όπως λέμε δύσπνοια, ή και σε πνευμονία. Για να δούμε λοιπόν, μπορεί ο COVID-19 να μεταδοθεί από ένα άτομο φορέα που δεν εμφανίζει συμπτώματα? Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες οι οποίες έγιναν, φυσικά και είναι πιθανό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα άτομα με συμπτώματα είναι πιθανότερο να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Πόσο καιρό λοιπόν επιβιώνει ο COVID-19 στις επιφάνειες? Ακόμα δεν είναι γνωστό πόσο καιρό ο COVID-19 επιβιώνει στις επιφάνειες. Ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο ιός μπορεί να επιβιώσει για λίγες ώρες. Τα συνηθισμένα απολυματικά μπορούν να εξοντώσουν τον ιό, καθιστώντας τον πλέον αδύνατο να μολύνει τους ανθρώπους. Ο ιός απενεργοποιείται με το πλύσιμο των χεριών ή στο πλυντήριο πιάτων? Οι κορονοϊοί διαθέτουν μία λιπηδική στιβάδα στην οποία βρίσκονται τοποθετημένες οι πρωτεΐνες επιφάνειας που βοηθούν τον ιό να εισέλθει στα κύτταρα. Τα μόρια των επιφανειοδραστικών που αποτελούν συστατικά των σαπουνιών και των απορρυπαντικών είναι αμφίφυλα και διαθέτουν ένα υδρόφυλλο και ένα υδρόφοβο τμήμα. Η καταστροφή του ιού οφείλεται στην αλληλεπίδραση των μορίων των επιφανειοδραστικών ουσιών με τη λιπηδική του στιβάδα, καθώς το λιπόφυλλο τμήμα τους ενδοπαρεμβάλλεται μεταξύ των λιπηδίων, προκαλώντας έτσι τη διαταραχή στη μεμβράνη. Τα θράσματα που προκύπτουν από τη διάσπαση της μεμβράνης εγκλωβίζονται σε μυκήλια που σχηματίζονται από τα επιφανειοδραστικά μόρια και απομακρύνονται με το νερό. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, οι κορονοϊοί είναι ευαίσθητοι σε ουσίες που διαλύουν το λίπος, όπως οι αλκοόλες και τα επιφανειοδραστικά. Η δραστικότητα των ουσιών αυτών έναντι του ιού φαίνεται να είναι μεγαλύτερη όταν εφαρμόζονται σε θερμοκρασία
ίση ή και μεγαλύτερη από 60 βαθμούς Κελσίου, όπως δηλαδή συμβαίνει στα πλυντήρια πιάτων. Μπορεί ο COVID-19 να επιβιώσει έξω από ανθρώπινους ή ζωικούς οργανισμούς σε στερεές και ξηρές επιφάνειες και να παραμείνει μολυσματικός? Η σταθερότητα τώρα του ιού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ας δούμε κάποιους, όπως είναι η θερμοκρασία, η υγρασία και η φύση της επιφάνειας, καθώς επίσης και το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού και η ποσότητα του ιού. Γενικά, η κορονοϊή δεν είναι ιδιαίτερα σταθερή σε ξηρές επιφάνειες. Κατά κανόνα, η απενεργοποίηση λαμβάνει χώρα σε ξηρή κατάσταση, εντός ορών έως και μέχρι μερικών ημερών. Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα ακριβή δεδομένα σχετικά με τον COVID-19. Μεταδίδεται ο κορονοϊός από φαγητά ή αντικείμενα? Δεν έχουμε περιπτώσεις όπου έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι έχουν μολυνθεί με το νέο κορονοϊό με κάποιο άλλο τρόπο πέρα από τις στενείς επαφές. Για παράδειγμα, τρώγοντας μολυσμένα τρόφιμα ή μέσω εισαγωγής αντικειμένων από άλλες χώρες. Δεν έχουμε αναφορές ότι υπάρχει μόλυνση από τρόφιμα ούτε για επαφή με στερεές επιφάνειες, ούτε για άλλους κορονοϊούς. Βέβαια, είναι πιθανό η μετάδοση από επιφάνειες που είχαν προηγουμένως μολυνθεί με ιούς λόγω μολυσματικών εκκρίσεων να μολύνει τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε πάλι να τονίσουμε τους κανόνες προσωπικής υγιεινής. Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από τον COVID-19 από εισαγόμενα τρόφιμα, επιφάνειες ή αντικείμενα? Οι κορονοϊοί που μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά νοσήματα, η μετάδοσή τους γίνεται κυρίως μέσω εκκρίσεων της αναπνευστικής οδού, όπως προαναφέραμε. Άρα λοιπόν, πραγματοποιείται η μετάδοση από τις μολυσματικές αυτές εκκρίσεις μέσω των χεριών, αν δηλαδή κάποιος αγγίξει τέτοιες εκκρίσεις και μετά αγγίξει το πρόσωπό του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η μετάδοση μέσω νεκρών επιφανειών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Η μετάδοση και η μόλυνση με τον COVID-19 από επιφάνειες που δεν ανήκουν στο άμεσο περιβάλλον ενός συμπτωματικού ασθενούς, όπως για παράδειγμα εισαγόμενα προϊόντα ή αντικείμενα από το ταχυδρομείο ή αποσκευές, φαίνεται μάλλον είναι απίθανη. Και πάλι το πλήσιμο των χεριών συνιστάται ως σημαντικό μέρος προσωπικής υγιεινής και μπορεί να μας προστατεύσει από πληθώρα άλλων λοιμόξεων, όπως για παράδειγμα είναι και οι γαστρεντερικές παθήσεις. Για να δούμε λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από τον COVID-19 από μολυσμένα κατεψυγμένα τρόφιμα? Οι προηγουμένως γνωστοί κορονοϊοί SARS και MERS δεν είναι ευαίσθητοι στο κρύο και μπορούν να παραμένουν μολυσματικοί ακόμα και στην κατεψυγμένη κατάσταση μέχρι και 2 χρόνια στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τις αλυσίδες μόλυσης του COVID-19 ακόμα, σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων συμπεριλαμβανομένων και των κατεψυγμένων προϊόντων. Πάλι θα τονίσουμε και θα πρέπει να τονίσετε και εσείς στα άτομα του φαρμακείου σας ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους γενικούς κανόνες υγιεινής κατά την προετοιμασία των τροφών. Για να δούμε λοιπόν, μεταδίδεται ο κορονοϊός μέσω του πόσιμου νερού? Ο COVID-19 έως τώρα δεν έχει ανεχθεθεί στο πόσιμο νερό. Οι συμβατικοί μέθοδοι επεξεργασίας νερού, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στα περισσότερα δημοτικά συστήματα πόσιμου νερού, που είναι η δίθυση και η απολίμανση, απομακρύνουν ή απενεργοποιούν τον κορονοϊό. Ο λόγος τώρα στη συνάδελφο Δόκτωρ Ελευθερία Γαλάτου για να σε συνημερώσει για τη χρήση μάσκας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ελευθερία Γαλάτου και είμαι λέκτορας του προγράμματος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε μάσκα? Η χειρουργική μάσκα, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, προστατεύει από τη μετάδοση νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος που μεταδίδονται με σταγονίδια. Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση λίμωξης του αναπνευστικού και σε περιπτώσεις φροντίδας ασθενών με λίμωξη COVID-19. Η χρήση της μάσκας είναι αποτελεσματική όμως μόνο σε συνδυασμό με σωστό και συχνό πλύσιμο των χεριών, με νερό και σαπούνι ή αντισηπτικό. Βασική προϋπόθεση αποτελεί σωστή εφαρμογή και αφαίρεση της μάσκας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, η μάσκα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι, σταθερά χωρίς κενά, και να αποφεύγεται η επαφή της μετά την τοποθέτησή της. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίηση της μάσκας. Σημαντική πληροφορία για τους φαρμακοποιούς αποτελεί παρασκευή αντισηπτικών διαλυμάτων για τα χέρια. Στον συγκεκριμένο πίνακα απεικονίζονται οι τελικές συγκεντρώσεις πρώτων υλών για δύο συντέχεις αντισηπτικών διαλυμάτων, βασικά συστατικά η εθανόλη ή ισοπροπανόλη. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου απενεργοποιεί τυχόν βακτηριακά ενδοσπόρια που υπάρχουν στο διάλειμμα, η γλυκερόλη αποτελεί υγροσκοπική ουσία, το νερό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι αποστηρωμένο πεσταγμένο ή νερό που μόλις έχει βραστεί και έχει ψυχθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επίσης, οι χρωστικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους διάκρισης από άλλα διαλύματα, με βασική όμως προϋπόθεση να μην είναι τοξικές, αλλεργιογόνες ή να ελαττώνουν τις δημικροβιακές ιδιότητες του διαλύματος. Οι αναλυτικές οδηγίες παρασκευής δίνονται στο παράδειγμα. Καθαρισμός και απολύμανση. Ο καθαρισμός και απολύμανση είναι σημαντικά για την ατομική υγιεινή. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ιός SARS-CoV-2 είναι ευαίσθητος σε περιόδια ακτινοβολία, σε θερμότητα, στον εθέρα, στην εθανόλη σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 75%, σε απολυμαντικά που περιέχουν χλώριο, υπεροξικό οξύ και χλωροφόρμιο. Κλείνεται σημαντικό να αναφερθεί ότι η χλωροεξιδίνη δεν αδρανοποιεί αποτελεσματικά τον ιό. Ένα από τα βασικότερα μέτρα υγιεινής είναι ο καθαρισμός και η απολύμανση των χεριών. Ο σωστός και αποτελεσματικός τρόπος πλυσίματος γίνεται με νερό και σαπούνι, σύμφωνα με τη διαδικασία που απεικονίζεται στην εικόνα. Λαμβάνουμε την απαραίτητη δόση σαπουνιού και τρίβουμε τις παλάμες μεταξύ τους. Τρίβουμε την παλάμη του δεξιού χεριού πάνω από τη ραχαία επιφάνεια του αριστερού, βάζοντας τα δάκτυλα του δεξιού χεριού στα μεσοδακτύλια διαστήματα του αριστερού και αντιστρόφως. Τρίβουμε τις παλαμιές επιφάνειες των χεριών και τα μεσοδακτήλια διαστήματα, τοποθετώντας τα δάχτυλα σταυρωτά. Στη συνέχεια, τρίβουμε ταυτόχρονα τις ραχιές επιφάνειες των ακροδακτήλων και των δύο χεριών, κλείνοντας το κάθε χέρι στη παλάμη του άλλου χεριού. Κλείνουμε τον αντίχειρα του αριστερού χεριού στην παλάμη του δεξιού και τρίβουμε περιστροφικές κινήσεις και αντιστρόφους. Στη συνέχεια, τρίβουμε τα ακροδάκτυλα του δεξιού χεριού με περιστροφικές κινήσεις στην παλάμη του αριστερού χεριού και αντιστρόφως. Ξεπλένουμε καλά τα χέρια μας με νερό, τα στεγνώνουμε με πετσέτα μίας χρήσης και χρησιμοποιούμε την ίδια πετσέτα για να κλείσουμε τη βρύση. Τα χέρια μας σε αυτό το σημείο είναι καθαρά και ασφαλή. Σε περίπτωση που τα χέρια μας δεν είναι φανώς λερωμένα, η απολύμανση μπορεί να γίνει με απολυμαντικά που περιέχουν αλκοόλι, χλώριο ή υπεροξείδιο του υδρογόνου. Για το δέρμα χρησιμοποιείται απολυμαντικό 0,5% με βάση το ιόδιο ή το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Για τον βλενογόνο, ιωδίουχο αντισηπτικό 0,05%. Τι γίνεται τώρα σαν σε ένα χώρο έχει έλθει κάποιος πιθανός φορέας? Μετά την απομάκρυνση του πιθανού φορέα από τον χώρο, το δωμάτιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η πόρτα και το κλιματιστικό θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, ενώ τα παράθυρα θα πρέπει να μείνουν ανοιχτά μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου. Όλα τα μέσα καθαρισμού θα πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση. Για τα επαναχρησιμοποιούμενα μέρη εξοπλισμού του καθαρισμού, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός τους, απολύμανση και στέγνωμα. Επίσης, οι κουρτίνες θα πρέπει να συλλέγονται όσο επιμολυσμένες,
ενώ οι σκληρές επιφάνειες, δάπεδα, καρέκλες, χερούλια θα πρέπει να καθαρίζονται με καθαριστικά και πολυματικά προϊόντα. Συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα ζωτικής σημασίας, τις εξελίξεις στην ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων σχετικά με τον κορονοϊό. Η πανδημία COVID-19 έχει καταστεί παγκόσμιος κίνδυνος, έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας και έχει επιφέρει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Σε αυτή την φάση, κύριο όπλο είναι η καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού, αναμένοντας θετικές εξελίξεις στην ανάπτυξη εμβολίων ή φαρμάκων. Αναμένεται σε 1 με 1,5 χρόνο να έχουμε το πρώτο εμβόλιο κατά του ιού. Η χρήση εμβολίων θα μειώσει σημαντικά προφανώς το επίπεδο λίμωξης που παρατηρείται παγκοσμίως. Γενικά, πολλές εταιρείες έχουν μπει στη νέα σκηταλοδρομία ανάπτυξης εμβολίου κατά του SARS-CoV-2. Παραδείγματα παρατίθεται στο συγκεκριμένο πίνακα. Το υποψήφιο εμβόλιο INO-4800 αναπτύσσεται από την εταιρεία Inovio Pharmaceuticals, είναι ένα DNA εμβόλιο και βρίσκεται σε φάση προκλινικών δοκιμών, όπως και ένα mRNA εμβόλιο από την εταιρεία CureVac. Παράλληλα, ένα άλλο mRNA εμβόλιο, το mRNA-1273, μπαίνει σε λίγους μήνες σε κλινικές δοκιμές φάσης 1. Γενικά, τα mRNA εμβόλια θεωρούνται πιο ισχυρά και ασφαλή και μπορούν να παρασκευαστούν ταχύτερα και φθηνότερα. Η εταιρεία Johnson & Johnson Janssen αναπτύσσει ένα εμβόλιο φορέα που βρίσκεται σε προκλινικές δοκιμές και αναμένεται να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές το φθινόπωρο. Τέλος, η εταιρεία Sanofi παρασκευάζει μία πρωτεΐνη παρόμοια με την οική πρωτεΐνη. Αναμένεται και αυτή να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, η εταιρεία GSK μοιράζεται τα δικά της ενσωνισχυτικά που προστίθεται στα εμβόλια με μια κινέζικη εταιρεία. Αυτή η συνεργασία αποσκοπεί στη γρήγορη ανάπτυξη εμβολίου κατά της λίμωξης COVID-19. Τέλος, πριν μερικά χρόνια, το Ερευνητικό Κέντρο Εμβολίων στο Baylor College of Medicine ανέπτυξε ένα υποψήφιο εμβόλιο κατά του SARS, ενός κορονοϊού που σχετίζεται στενά με τον κορονοϊό που προκαλεί τη λίμωξη COVID-19. Το 2016, το Ινστιτούτο Έρευνας του στρατού Walter Reed δημιούργησε ένα εμβόλιο, το οποίο όμως δεν μπήκε σε κλινικές δοκιμές. Σήμερα, λόγω της κατά 80% ομοιότητας των δύο κορονοϊών, ζητήθηκε χρηματοδότηση για μελέτη του εμβολίου. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από ένας χρόνος πριν το εμβόλιο κατά του ιού SARS-CoV-2 πάρει το πράσινο φως για χρήση. Παρ' όλα αυτά, ερευνούνται δεκάδες φάρμακα για θεραπεία της λίμωξης COVID-19, βασιζόμενα σε παλαιότερες έρευνες που αντιμετωπίζουν άλλους ιούς από τον SARS μέχρι τον HIV. Οι βασικές προσεγγίσεις είναι η άμεση επίθεση στον ιό και η ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης. Ξεκινάμε με την πρώτη κατηγορία στην ανάπτυξη φαρμάκων, τα αντιϊκά. Το αντιϊκό Remdesivir, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές, δρά αναστέλλοντας την αντιγραφή του ιού SARS-CoV-2 και έτσι εμποδίζει την αναπαραγωγή του. Δεύτερη κατηγορία φαρμάκων, τα νοσοενισχυτικά. Η Regeneron αναπτύσσει θεραπευτικά αντισώματα που μπορούν να βοηθήσουν το νοσοποιητικό σύστημα ενός ασθενούς για να εξουδετερώσει αμέσως τον SARS-CoV-2. Τα αντισώματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προληπτικά για την πρόληψη της λίμωξης, αλλά και θεραπευτικά για τη θεραπεία. Αναμένεται η έναρξη των κλινικών δοκιμών στο τέλος του καλοκαιριού. Παράλληλα, η εταιρεία Vir Biotechnology ερευνά επίσης αντισώματα για την θεραπεία της λίμωξης COVID-19. Η θεραπεία βασίζεται σε αντισώματα από ανθρώπους που επιβίωσαν από σχετικές λοιμώξεις από κορονοϊούς, όπως είναι ο SARS. Πάμε στις δοκιμές υπαρχόντων φαρμάκων για τον COVID-19. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης μιας υπάρχουσας θεραπείας είναι ότι το φάρμακο έχει ήδη περάσει από δοκιμές, έχει αποδείξει την ασφάλεια για ανθρώπινη χρήση και πρέπει απλώς να δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητά του ενάντια του νέου στόχου. Άρα, αυτές οι θεραπείες μπορούν ενδεχομένως να αναπτυχθούν πιο γρήγορα από ένα νέο φάρμακο. Εφόσον ο κορονοϊός SARS-CoV-2 είναι ένας RNA ιός, είναι πιθανό αντιρρετροϊκά φάρμακα κατά του HIV να βρουν παρόμοια και κατά του νέου αυτού ιού.
Η Ιαπωνία εξετάζει ήδη την χρήση των αντιρρετροϊκών φαρμάκων λοπιναβίρη και ριτοναβίρη. Έχει επίσης αναφερθεί επιτυχία στη θεραπεία ασθενών με συνδυαστική χρήση αντιρρετροϊκών φαρμάκων μαζί με την οσελταμιβίρη. Ιντερφερόνες. Ιντερφερόνες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση περιπτώσεων COVID-19 στην Κίνα, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσο είναι αποτελεσματικές από μόνες τους. Αναφέρεται ήδη συνδυασμός ιντερφερονών με λοπιναβίρη και ερωτιναβίρη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ιντερφερονών. Επιπλέον, εφόσον η λίμωξη COVID-19 προκαλεί υπερβολική απόκριση του νοσοποιητικού συστήματος, οδηγώντας σε σοβαρή φλεγμονή των πνευμόνων, οι επιστήμονες διερευνούν φάρμακα που μειώνουν την νοσολογική απόκριση, όπως το ακτέμρα που χρησιμοποιείται στην αρθρίτιδα και το ανθελονοσιακό φάρμακο κλωροκίνη. Ας περάσουμε τώρα σε κάποιες νέες μελέτες. Νέες μελέτες έχουν συσχετίσει τον ιό με τον υποδοχέ του μετατρεπτικού ενζήμου της εγκυτενσίνης 2. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η υπερέκφραση του συγκεκριμένου ενζήμου ενισχύει τη σοβαρότητα της νόσου σε πειραματικό μοντέλο ποντικού με το συγκεκριμένο ιό. Επιπλέον, ο ιός γίνεται πιο θανατηφόρος, διότι το συγκεκριμένο ένζυμο δεν είναι μόνο υποδοχές εισόδου του ιού, αλλά επίσης προστατεύει από πνευμονική βλάβη. Επομένως, η πρωτεΐνη S του ιού δεσμεύεται άμεσα στον υποδοχέ του συγκεκριμένου ενζύμου, των κυττάρων ξενιστών, για είσοδο και αναπαραγωγή. Κατόπιν αυτού, προτείνονται οι εξής θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ένα εμβόλιο το οποίο να βασίζεται στην πρωτεΐνη S, η αναστολή της δραστικότητας της διαμεμβρανικής ερινοπροτεάσης 2, ο αποκλεισμός του υποδοχεία του συγκεκριμένου ενζήμου και η χορήγηση διαλυτού ενζήμου που μπορεί να επιβραδύνει την είσοδο του ιού και να προστατεύσει τους πνεύμονες από βλάβη. Τι συμβαίνει τώρα με τα αντιφλεγμονώδη και τα κορτικοστεροειδή? Έχει αναφερθεί ότι τα αντιφλεγμονώδη μπορεί να συμβάλλουν στην επιδείμνωση της λίμωξης COVID-19. Αντ' αυτού συστήνεται η λήψη παρακεταμόλης. Επιπλέον, τα κορτικοστεροειδή δεν συστήνονται ως μέρος μιας θεραπείας για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης λίμωξης, εκτός και αν υπάρχουν άλλες ενδείξεις. Επίσης, τα βροχοδιασταλτικά που χορηγούνται με νοεφελοποίηση μπορούν να συμβάλλουν στην εξάπλωση της νόσου, οπότε προτιμούνται γενικώς βροχοδιασταλτικά τύπου meter dose inhalers. Και φυσικά τα αντιβιωτικά δεν συνιστώνται. Τέλος, ένα πολύ ελπιδοφόρο άρθρο αναφέρει ότι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και πρόληψη της λίμωξης COVID-19. Ωστόσο, εξακολουθεί να υποβάλλεται σε τεστ και να δοκιμάζεται σε ανθρώπους και το άρθρο αναμένεται να αξιολογηθεί επίσημα. Τέλος, ας περάσουμε σε κάποιες αλήθειες και μύθους σχετικά με τον κορονοϊό. Γενικώς λέγεται ότι ο SARS-CoV-2 επηρεάζει μόνο ηλικιωμένους ή άτομα με προϋπάρχουσες ασθένειες, ότι η κατανάλωση σκόρδου, τζίντζερ μπορεί να αποτρέψει την μόλυνση με τον ιό, ότι ο καπνός και τα αέρια από τα πυροτεχνήματα μπορεί να εμποδίσουν το ιό, τα στοματικά διαλύματα ότι προστατεύουν από τη συγκεκριμένη λίμωξη και το τακτικό ξέπλυμα της μύτης με φυσιολογικό όρο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της λίμωξης με τον SARS-CoV-2. Δεν έχει εξακριβωθεί τίποτα από αυτά. Επιπλέον, λέγεται ότι ο ιός δεν μπορεί να μεταδοθεί και σε περιοχές με θερμό κλίμα και υγρασία, ότι ο κρύος, ο καιρός και το χιόνι μπορεί να θανατώσουν το συγκεκριμένο ιό, ότι το μπάνιο με ζεστό νερό μπορεί να εμποδίσει τη νέα αυτή λίμωξη, ότι ο ψεκασμός με αλκοόλ σε ολόκληρο το σώμα μπορεί να σκοτώσει τον ιό, ότι τα εμβόλια κατά της πνευμονίας μπορούν να προστατεύσουν και ότι τα αντιβιωτικά είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη και στην θεραπεία. Καμία από τις προαναφερθήσεις πληροφορίες δεν είναι αληθής. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο και στο κανάλι του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο YouTube. Σας ευχαριστούμε.